Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε ΠΑΟ 24 εδώ στον Λίμπερο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο με μια σύνδεση που θα κάνουμε με το Καρπενήσι για μια συνέντευξη ποδοσφαιριστή του Άρη, που πρέπει βεβαίως να μεταδοθεί, και θα μπούμε αμέσως στη θεματολογία του ΠΑΟ 24 εδώ μαζί με τον ψύχρεμο Σταύρο Κόλκα, ο οποίος ήρθε κατασταλαγμένος και πλέον ήρεμος για να εκφραστεί για ό,τι έγινε χθες αλλά και για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε από τώρα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Με ό,τι αφορά τον Δικέφαλο, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ευρώπη στα play-off του Europa League, εκεί όπου θα συνεχίσει και ο Ολυμπιακός, και να δούμε ποιες άλλες ελληνικές ομάδες από τις 3 που παίζουν σήμερα θα μπουν στα play-off για να διεκδικήσουν την πρόκριση στους ομίλους, κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτονόητο, να μην ξεχνιόμαστε. Βλέπουμε κάθε καλοκαίρι ειδικά πώς μειώνονται οι αποστάσεις και πόσο δύσκολο είναι να περάσεις την οποιαδήποτε ομάδα. Πλέον δεν μιλάμε για εκπλήξεις, έτσι. Δηλαδή αυτό που έγινε χθες στο Champions League ούτε καν έκπληξη δεν είναι. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη για το καλοκαίρι. Οι αποστάσεις εκεί είναι μειωμένες. Όλα γίνονται. Το να παίξει τώρα μετά από, ξέρω εγώ, 3 μήνες οι Young Boys με τη Σαχτάρ, 10 φορές να παίξουν, 9 φορές θα προκριθούν οι Ουκρανοί. Ένα όμως εδώ που οι Young Boys πέρασε, ακόμα και με εις βάρος της 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτό συμβαίνει στα ευρωπαϊκά. Αυτό συνέβη και τον Ολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή, και εκεί υπάρχει μια έκπληξη, ας το πούμε έτσι. Αλλά τώρα το καλοκαίρι μπορεί και η Μπερσεβά να πάρει πρόκριση απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό τον προβληματικό Ολυμπιακό, ο οποίος τώρα, μετά από πολλά χρόνια, έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη κρίση. Να δούμε λίγο τους χορηγούς μας. Μπήκε στο στούντιο ο Σταύρος Κόλκας, ο οποίος ακόμα ξεσκονίζει το t-shirt το οποίο φοράει. Το ξεσκονίζει για άγνωστο λόγο και από μπροστά και από πίσω στο όνομα. Έτσι με πολύ χαρακτηριστικό, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Πολύ έμφαση δίνει στο ξεσκόνισμα. Έχει ένα τουπέ στο πρόσωπο μετά από τα χθεσινά. Άνοιξε την επιτυχία τη στοιχηματική. Την άνοιξε. Θα ήταν ευτυχισμένο σήμερα ο Κόλκας. Παρά τον ΠΑΟΚ, τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Δύσκολα, αλλά εντάξει, δεν θα είχα και ένα αποκόμπι. Υπάρχει φάση του Βίτορ. Υπάρχει φάση του Βίτορ, στο 0-0 κεφαλιά. Μου το είπαν, δεν το ξέρω, δεν το βλέπω. Αφού ήμασταν εμείς στο γήπεδο. Κεφαλιά, λέει, πάνω από το δοκάρι. Στο 60 κάτι. Για τον Πορτογάλο. Ο Χατζησαΐας, που δεν ήθελε να πάει στην Άουα. Και στην Άουα θα παίξει στους ομίλους. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα είναι. Τι... Και δίνει και παίξει αυτά, καλή ομάδα. Φανέλα, ρε φίλε. Πρωταθλητριών έχει πάρει, κάτσε. Ναι. Καλή ομάδα. Και μόνο ο ΠΑΟΚ πάλι θα πρέπει να βιώσει αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς. Πάμε λίγο στο Καρπενήσι να ακούσουμε. Είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκο, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα το Καρπενήσι. Πάμε να ακούσουμε τον Μάρκο Ντούρα. Μάλιστα. Να έχουμε αυτή τη σύνδεση. Να ακούσουμε τον παίχτη του Άρη και να πάμε στα του ΠΑΟΚ. Και βεβαίως να αναφερθούμε και στους χορηγούς μας. Ξεκινάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ και πάμε να ακούσουμε τώρα. Κάποιες πρώτες προσδοκίες από αυτές τις μέρες που, εντάξει, όσοι παρακολουθούν, δουλεύετε στο κομμάτι πολύ της αγροτικής και της φυσικής κατάστασης που αντιλαμβανόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά τις προπονήσεις. Κάθε μέρα κάνουμε πολύ τρέξιμο το πρωί και το απόγευμα με μπάλα. Σιγά σιγά, από ό,τι βλέπετε και εσείς, έχουν έρθει και οι καινούργιοι παίχτες και προσπαθούμε να χτίσουμε από την αρχή με βάση μια ομάδα που θα ανέβει γρήγορα κατηγορία. Πώς το βλέπετε επίπεδο της ομάδας, χωρίς βέβαια ακόμη να έχει σχηματοποιηθεί το ρόστερ, γιατί περιμένουμε ακόμη κάποιες κινήσεις.
σε επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Έχει ποιότητα μεγάλη ομάδα. Βέβαια δεν έχουν τελειώσει ακόμα όλες οι μεταγραφές. Θα πάρουμε όσους παίχτες θέλει ο προπονητής, πιστεύω 2-3 παίχτες ακόμα που χρειάζεται η ομάδα και θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, που είναι η άνοδος στην Super League. Σαφώς όμως οι απαιτήσεις φέτος θα είναι μεγαλύτερες από πέρυσι σίγουρα σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε προπόνηση. Σίγουρα είναι μεγαλύτερες οι απαιτήσεις. Εντάξει, παίζαμε σε ερασιτεχνική κατηγορία, φέτος είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα. Από μεριά μας θέλουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε και πέρσι, να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και στο τέλος να κάνουμε το ταμείο να ανέβουμε άλλη μια κατηγορία γρήγορα. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι μέχρι στιγμής έχεις προφορική συμφωνία με τον Άρη. Θα υπογράψεις το συμβόλαιο σου σύντομα, έχεις κάποια ενημέρωση γι' αυτό? Θα υπογράψω σύντομα το συμβόλαιό μου. Περιμένω τον κύριο Καρυπίδη και τον μάνατζερ μου να έρθουν ή εδώ στο Καρπενήσι ή να είναι στη Θεσσαλονίκη και να υπογράψουν τα συμβόλαια. Έχουμε συμφωνήσει. Ο Νίκος Τσουμάνης είπε ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σας είναι το κύπελλο. Αποτελεί μια πρόκληση για εσάς φέτος αυτός ο θεσμός? Σίγουρα είναι και αυτός ένας στόχος. Θέλουμε να διακριθούμε μέσα από το κύπελλο. Το κύπελλο, όπως ξέρετε, είναι σημαντικό για εμάς γιατί θα παίξουμε και με μεγάλους αντιπάλους και μακάρι να καταφέρουμε να προκριθούμε, να πάμε πιο μακριά. Να περιμένουμε στη δεύτερη χρονιά του Μάρκου του Μητσοτάκη, έτσι είχες κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή σου? Έτσι, βέβαια, όπως είπατε, σκαμπανεβάσματα. Δεν είχα κάνει προετοιμασία όπως και κάποια άλλα παιδιά, είναι διαφορετικό. Φέτος ξεκινάμε από την αρχή με την ομάδα και εγώ και οι υπόλοιποι. Πιστεύω θα είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά, πιο με μεγαλύτερη απόδοση από μέρος μου. Είχες τολμήσει πολεμική συμμετάσχει ένα παρόμοιο εγχείρημα με την ΑΕΤ? Πόσο πιο πολύ σε βοηθάει αυτό για να σκεφτείς τη λογική της διαδικασίας, γιατί μιλάμε για επίσημο ρόλο? Έχω εμπειρία από αυτό από τη Β' Εθνική, γιατί και η ΑΕΤ ήταν μια μεγάλη ομάδα και ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Και έτσι θα μας αντιμετωπίζουν ως μεγάλη ομάδα οι αντίπαλοι μας, που θα είναι υποδέστερη φυσικά. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από τις πρώτες ασκήσεις με τον Άλα Μάρκο, ο προπονητής ζητάει από τους πλάγιους επιθετικούς όπως εσύ να πατάτε περιοχή και να βοηθάτε τους επιθετικούς εκεί. Βέβαια, ο προπονητής ζητάει γιατί πρέπει και οι πλάγιοι επιθετικοί να σκοράρουν. Δεν μπορεί μόνο ο σεντερφόρ να βάζει γκολ, πρέπει οι πλάγιοι και ο πίσω από το σεντερφόρ να σκοράρει, για να μπορεί η ομάδα να έχει μεγαλύτερους τρόπους να πετύχει το τέρμα. Πρώτη προπόνηση πήγε 3.000 κόσμο στο γήπεδο. Πώς σας φάνηκε, η εντύπωσή σου, και αυτό έγινε σαν τον παρουσία του κόσμου την Ευρωλίγκα? Γιατί πέρυσι καλός ή κακός, ήταν πιο μείον. Πιστεύω φέτος ο κόσμος θα είναι περισσότερος από πέρσι. Εντάξει, πέρσι ήταν δεύτερη χρονιά στη Γάμα Εθνική, δεν ήταν λίγο ξεχρεωμένος. Φέτος πιστεύω και με τις προσθήκες που γίνανε με τα ονόματα που έχει φέρει ο Άρης, θα υπάρξει μεγαλύτερη παρουσία του κόσμου. Θες να μας πεις λίγο, επειδή έχεις παίξει και με τον ΑΝΑΚ και με γενικότερα τα παιδιά που έχουν έρθει από την ΑΕΚ, τι θα προσφέρει στην ομάδα? Πιστεύω έχουν έρθει σημαντικοί παίχτες, ο ΑΝΑΚΟΛ, ο Ήλιτς, θα έρθει και πάλι πίσω ο Ραούλ Μπράβο από ό,τι ξέρω, και οι παίχτες που παρέμειναν είναι σημαντικά, ο Τάτος, ο Ρόβας, ο Τσουμάνης, όλοι αυτοί είναι σημαντικά μεγέθη για μια ομάδα. Πιστεύω η ομάδα κατά τη γνώμη θα ανέβει κατηγορία σχετικά εύκολα. Απομένει να το δούμε και μέσα στο γήπεδο. Πώς περιμένεις τον συναγωνισμό στην Φουτμπολή, γιατί έχεις καθόλου εικόνα για τις άλλες ομάδες? Έχω, υπάρχουν 2-3 ομάδες όπως ο Απόλλωνος Μήμης, η Λαμία, τα Τρίκαλα, η Σπάρτη, ο Όφη. Είναι κάποιες ομάδες που μπορούν να και θέλουν να χτυπήσουν την άνοδο. Είναι αντιμέτωποι μας και πιστεύω στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Θα σας δίνει λίγο το μάτι. Να είστε καλά, Νίκο. Σχετικά εύκολα θα ανέβει. Αυτά είναι που πληρώνουν οι ομάδες. Αυτά είναι. Αυτή η έπαρση. Μεγάλη κουβέντα, πώς το μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μιλές. Χαμηλά την μπάλα. Έμα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γιατί λέμε για έπαρση και αλαζονία. Και με κινήσεις και με δηλώσεις. Λοιπόν, πρώτη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με την τεχνική εταιρεία Αναδομό, Αγία Σοφίας 18, τα γραφεία της εταιρείας 2311-241-508, τηλέφωνο επικοινωνίας, anadomo.gr, το site για να ενημερωθείτε για πολλές ειδικές προσφορές, όλα τα έργα, οτιδήποτε, με επίσκεψη μηχανικού στο χώρο σας πριν τις εργασίες. Και βεβαίως ο ΤΕΚΟ, το ΚΤΕΟ δίπλα στο κόσμος, 10-20-30 το πασίγνωστο τηλέφωνο για να καλέσετε να κλείσετε ραντεβού
και να περάσετε από κεντρικό έλεγχο αυτοκινήτου τώρα στα 10 χρόνια της ΟΤΕΚΟ με έκπτωση 10% στους ελέγχους κτέο, γιοταχή και φορτηγών μέχρι 3,5 τόνους. Η χορηγή για την πρώτη ώρα. Τι λέγαμε, συνάδελφε? Τι να πούμε, φίλε, καλά εσύ? Δεν είσαι καλά, ε? Δεν κοιμήθηκα. Κουράστηκες, τα παρατάς? Όχι ρε, χαζός. Από αύριο θα είμαι άλλος άνθρωπος. Όχι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, φίλοι, που εντάξει, έχουν θέματα, προβλήματα, δεν έχουν άλλες αντοχές. Δηλαδή, πολλές πίκρες από τον ΠΑΟΚ δεν αντέχουν. Είναι δικαίωμά του, φίλε. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς παντρευτήκαμε τον ΠΑΟΚ. Ναι, μην το θέτεις επαγγελματικά. Δεν το θέτεις επαγγελματικά, το θέτω γενικά. Ναι, ότι είμαι στα πρόθυρα κατάθλιψης, είμαι. Τι να, αλήθεια είναι αυτό. Το ότι, αλλά δεν είναι περήφανος αποκλεισμός. Όχι. Είχε σούφρα ο άλλος και πέρασε. Και σφυριγματάκια. Εσύ γιατί ποτέ δεν έχει σούφρα? Εντάξει, σε τέτοια μεγάλα μάτσα. Έτυχε, δεν τυχαίνει. Δεν έχει να κάνει ούτε με μέταλλο, ούτε με βλακίες, ούτε με... Δεν είναι κολοφαρδία του Άγιαξ. Μηνύματα δικά σας γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Τώρα από πριν κάποια μηνύματα για να μπούμε στη δικασία να μιλάμε για ό,τι συνέβη. Ο φίλος ο Νίκος γράφει για νωρίτερα: πες τα ρε Δημήτρη, από χθες αυτό ακριβώς λέω για τον Κλάους. Η αλαζονία σχεδόν πάντα τιμωρείται. Έτσι έκανε και ο Βασιλιάδης πέρυσι με την πρόκριση στους 32 του Euro Cup με ποσταρίσματα στο Instagram και μετά έχασε από το φάρο. Χαμηλά το κεφάλι, τελειώνει τη δουλειά και μετά κάνει ό,τι καταλαβαίνεις. Τον εκτιμώ, τον υποστηρίζω, αλλά χθες μου γύρισε το μυαλό με αυτόν τον πανηγυρισμό. Άλλος φίλος στο διαδίκτυο μας στέλνει, αν μπορείτε. Μισό λεπτό, που είναι. Για φυσική κατάσταση. Ένα σχόλιο. Τι φυσική κατάσταση? Να σχολιάσουμε για τη δουλειά, φυσική κατάσταση σχέση με πέρυσι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σχολιάσει. Στα ίδια επίπεδα με τον Άγιαξ ήταν. Ναι. Φίλος 903 γράφει: μεγάλη απογοήτευση από το αποτέλεσμα, μεγάλες προσδοκίες από την εμφάνιση και τη λειτουργία της ομάδας. Σημειώνει. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Για να ξεκινήσουμε την συζήτηση. Δύσκολη μέρα είναι. Μία από τις πολλές τέτοιες μέρες όπου ο ΠΑΟΚ δεν κάνει το βήμα προς τα πάνω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπου ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει και πάλι σε ομίλους του Champions League. Αυτό το μεγάλο αποθυμένο που υπάρχει εδώ και τόσα χρόνια. Μια δύσκολη μέρα που... Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Στο ποδόσφαιρο το να μην παίρνεις αυτό που αξίζεις. Αυτή είναι η δυσκολία στο άθλημα. Και όταν γίνεται 1, 2, 3, 5, 10 είναι το κουραστικό. Την προηγούμενη φορά με τον Άγιαξ δεν είναι ότι δεν πήρες αυτό που άξιζες. Δηλαδή... Έφαγες 3 γκολ ενώ ήσουν 1-0 μπροστά. Εντάξει. Ναι. Και μετά έκανες τέλος πάντων την επίθεσή σου, δεν σου βγήκε, έχασες το πέναλτι, αντίο ζωή. Εντάξει. Τώρα εδώ μιλάμε για μια εξεκυρώση των αντίπαλων εντελώς. Δεν υπάρχει Άγιαξ. Και ναι. Έχει τρεις φάσεις 90 λεπτά. Οι δύο είναι δώρο του Τέιλορ και η μία είναι μια γιώμα που προσγειώθηκε στο κουντουπιέ του Κλάσεν, που μέχρι εκείνο το σημείο δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή είναι άλλο, δεν είναι περήφανος αποκλεισμός, είναι η σούφρα τους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πραγματικά λίγα μπορείς να πεις για να κάνεις κριτική στην τακτική, στο πώς πήγε το μάτς, στο τι δεν πάει καλά. Εγώ διαφωνώ στην τακτική, αλλά πήγε έτσι όπως ήταν ο προπονητής. Δηλαδή το ελέγχαμε, δεν είχαμε θέματα. Ναι, μα ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα τέτοιο τελικός, το να μην απειλήσω κατά διάνοια. Ούτε από τη σκέψη δεν πέρασε κανένας ότι θα απειληθεί ο ΠΑΟΚ. Και να έχεις αυτές τις σοβαρές ευκαιρίες στο πρώτο και τις μετρημένες φάσεις στο δεύτερο, είναι μια ιδανική κατάσταση. Του Μυστακίνη, άμα πάει την μπάλα δύο μέτρα πιο κάτω, είναι γκολ. Γιατί όλοι μένουν στις χαμένες ευκαιρίες μόνο το Αθανασιάδη. Ο οποίος πρέπει να στοχοποιηθεί, έτσι είναι, εντάξει. Αυτό και okay, ξέρουμε τι γίνεται στην πόλη. Είναι ανάγκη της πόλης να δημιουργήσει φταίχτες και θύματα. Οκ, okay, δεν θα το δεχθούμε. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Ας ζήσουμε με αυτό. Ας ζήσετε με τη μιζέρια σας. Χάνει ο Σάχοφ. Δύο. Πολύ μεγάλη φάση. Του Μυστακίδη τι έγινε? Τι να πεις, ότι αφού δεν θέλει να μπει, η καταραμένη δεν θέλει να μπει, πάει δοκάρι και έξω. Τι να πεις, ότι έκανε κάτι λάθος? Διεκδίκησε παλιά ένας με τέσσερις και την κερδίζει και δεν μπαίνει μέσα. Τι πήγε κάτι άσχημα, πήγε κάτι στραβά? Απειλήθηκε ο ΠΑΟΚ?
Υπήρχε κακή φυσική κατάσταση. Χάσαν μονομαχίες. Δεν είχαν σωστό στήσιμο. Τι πήγε στραβά. Τι να κατηγορήσεις. Ποιον. Γιατί. Δεν μπορείς να κάνεις κριτική. Αν θες να στοχοποιήσεις, μπορείς εύκολα όποιον θες. Φταίει ο Σαβίδης, ο Μίχελ που δεν πήρε παίκτες. Μεγάλη συζήτηση, αλλά πήρε 8 και οι 4 έπαιζαν. Έπρεπε να πάρει 9 και να παίζουν οι 5. Okay, ναι, εντάξει, πάντα το καλύτερο θα ψάχνουμε. Τι να πεις ότι ο άλλος δεν πήρε κανέναν. Και δεν έκανε φάση ο Άγιαξ. Πήρε τον Κασιέρα. Ποιος Κασιέρα. Γράφει και μια κυρία νωρίτερα ένα πολύ ωραίο μήνυμα και που ξεφώνησαν τον Αθανασιάδη. Να πάρουμε, λέει, τον Ιντέγε με 6 εκατομμύρια, να πάρουμε τον Κασιέρα με 7. Ρε, δεν ακούμπησε μπάλα αυτός. Ναι. Δεν υπήρχε πουθενά. Ποιον άλλον έγραφε. Ένα ειρωνικό τέτοιο για του Center Four. Ο άλλος, τον Μπερμπάτοφ, ναι. Ήταν εκεί ο άλλος. Τις έχασε. Τι να κάνει, έβαλε μία στις τρεις. Να μείνουμε σε αυτό. Δεν είναι, τα νούμερα του είναι τα κλασικά, ρε. 33% αυτό έχει. Δεν έχει παραπάνω. Αυτό είναι. Βάζει ένα γκολ, αδειάζει μετά και μετά του έρχονται οι φάσεις και δεν του κάθονται. Πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για να γίνει μεγάλη ποδοσφαιρική κουβέντα για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιρικά επιχειρήματα. Μπορούμε να βρούμε και ποδοσφαιρικά επιχειρήματα. Ναι, θα ψάχνεις το τέλειο. Ναι. Ψάχνεις το τέλειο. Μα αυτό που έγινε και το είδαμε πήγε καλά. Ναι. Το άλλο που θα γίνονταν μπορεί να δημιουργούσε όμως και προβλήματα. Άμα σου λέγανε πριν τον αγώνα ότι δεν θα κινδυνεύεις καθόλου και θα βγάλεις τη φάση, θα ήσουν ικανοποιημένος. Θα ήσουν. Ναι, βρε, εντάξει. Απλά σου λέω ότι αυτός ο Άγιαξ, δηλαδή πραγματικά. Εγώ... Αυτός ο Άγιαξ έπαιξε έτσι και για τον λόγω του ΠΑΟΚ. Και λόγω του ΠΑΟΚ έπαιξε έτσι. Και ξεφτυλίστηκε. Δηλαδή, το πιο καλό διάστημα κατοχής του Άγιαξ, τα νούμερα που φτάσανε 75-25, που είναι τεράστιο νούμερο, είναι στο πρώτο ημίωρο. Και αυτό το 75-25 ήταν ιδανικό για τον ΠΑΟΚ τελικά. Εκεί το ξεφτύλισε. Εκεί το ξεχαρβάλωσε. Και έκανε τη μια φάση τη μεγάλη μετά την άλλη. Όταν λίγο ισορρόπησε, λίγο και πήγε 65-35, ήταν λίγο πιο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να κάνει φάση. Πάλι τις έκανε. Αλλά πιο δύσκολα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να πούμε ότι αποκλειστήκαμε από μια ομάδα η οποία ήταν χειρότερη από εμάς. Γεγονός. Και επίσης η τρέλα είναι ότι. Όχι, ναι, στο πρώτο μάτς. Όχι στο πρώτο μάτς. Συνολικά πάντως νομίζω χειρότερη ήταν. Ναι. Δηλαδή η τακτική της προσέγγιση, τα κενά που είχε, δηλαδή πραγματικά σε κάποια φάση ο δεύτερος μήχρονος ανεβαίνει ο Λέοβατς από τα αριστερά και είναι μια μπαλιά να την περάσει ο Χαρές, δηλαδή πιο εύκολη δεν γίνεται. Δεν τον είδε καν. Στο μεταξύ δεν μαρκάρει κανείς τον Λέοβατς. Δεν τον έχουν δει καν τον Λέοβατς. Θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ, ειδικά σε αυτό το μάτς, έναν πιο γρήγορο επιθετικό. Θα μπορούσε. Ίσως να έπρεπε κιόλας. Λες και βγήκε δεύτερος στις φάσεις. Πρώτος βγήκε πάλι στις φάσεις. Θα μπορούσε να βγάλει πιο πολλές φάσεις στην κόντρα. Στον κοινό χώρο. Αυτό έχει να κάνει με τα χάφρε, Δημήτρη. Δεν έχει να κάνει με το. Χρειάζεται και κίνηση. Εντάξει. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Ποιος κουβάλεσε την παράπτωση. Χαφ, μόνο Τσίμιρο το πάλευε. Που κάνει πολύ καλό παιχνίδι, εντάξει. Αλλά μιλάμε τώρα για ιδανικές συνθήκες. Μιλάμε για να φτάσει σε επίπεδο Μπαρτσελόνα μήνα Αύγουστο, μήνα Ιούλιο. Εντάξει, και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Αλλά να μην απαξιώνουμε αυτό που έγινε. Λίγα παραπάνω μπορούσε να συμβούν. Ελάχιστα. Ελάχιστα. Μπορούσε να είμαστε πιο εύστοχοι στην τελική προσπάθεια. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Γιατί αν ψάξουμε τα δικά μας 5 ατομικά λάθη, άμα ψάξουμε τα δικά τους, θα βρούμε 35. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τα 3 στόπερ τους. Πραγματικά δηλαδή. Τι να, δηλαδή, πας και λέει είσαι ο Άγιαξ και πας και λες πόσο κάνει ρε φίλο Τσαβέρας, δώσε 3 εκατομμύρια και φέρ' τον. Δηλαδή πως είσαι αυτός εκεί, που τα κέρναν συνεχώς. Χάθηκε η ευκαιρία, είναι δύσκολη η επόμενη μέρα. Χάσαμε επόμενες... φάση 3 στόπερ με τον Μιστακίδη. Ναι. 3 στόπερ με τον Μιστακίδη, χάσαν φάση δηλαδή, αυτά δηλαδή, δεν γίνονται ούτε και αποκλειστήκαμε από αυτούς. Και αντί να τιμωρηθούν, ναι, για όλο αυτό, δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Δεν μπαίνει. Απ' την άλλη ο Κλάσεν. Είναι ο Κλάς, είναι αρχηγός του Άγιαξ, κάνει το τέλειο σουτ. Το τέλειο σουτ, ε. Τέλειο έκανε, εντάξει. Τον καλύπτει, ο άλλος μου γυρνάει πλάτη. Και ο Μπίσης βαρμόνος του δύο φορές. Και τη στέλνει στην Αγία Βαρβάρα. Ναι, σαν άλογα σουτ. Όχι, δεν του έρχεται, φίλε, στο κουτουπιέ πάνω στην κίνηση. Τώρα, βρε, εσύ το διαμορφώνεις αυτό το που σου έρχεται και το πώς βάζει το σώμα σου. Η μπάλα σου έρχεται. Ο άλλος βάζει το σώμα του τέλεια. Ισορροπία και τη στέλνει εκεί που δεν βλέπει κανείς τίποτα. Επιβραβεύεται και αυτό.
Εντάξει. Η μία στιγμή του κλάσιν. Μία στιγμή σε δύο παιχνίδια. Δεν ναι. υπήρχε πουθενά. Και εσύ πες μου τώρα ότι αυτό δεν είναι κατάρα. Ο αόρατος να κρίνει μια σειρά. Απ' την άλλη, ναι, υπάρχει φάση του πέναλτι που είναι πολύ σημαντική και τη ροή και την ψυχολογία και για όλα. Έστω και αν ο ΠΑΟΚ κατάφερε να το ξεπεράσει, νομίζω, γιατί πολλοί λένε ότι επηρεάστηκε. Δεν επηρεάστηκε. Και η εικόνα του δευτερού ημιχρόνου, μια χαρά είναι για τον ΠΑΟΚ. Μια χαρά. Το ελέγχει απόλυτα. Παρά το σοκ του συγκεκριμένου πέναλτι. Όπου ο Λέοβατς λέει στις δηλώσεις του, έκανα λάθος. Δεν λέει έγινε πέναλτι. Έδωσε το δικαίωμα στο διαιτητή αυτό να σφυρίξει. Όταν πολλά αυτό παίζουμε λάθος στη ζώνη, εντάξει. Παίζουμε λάθος στη ζώνη εντελώς, άστο. Υπάρχει... Και πολύ ψηλά και δεν κλείνουμε γρήγορα. Ναι, υπάρχει αυτή η καινούργια μόδα στα φάουλ από πλάγια να ανεβαίνει η άμυνα πάρα πολύ, ψηλά, πολύ δηλαδή, πάνω δηλαδή, από την περιοχή. Δηλαδή, το κάνουν όλοι. Το κάνουν όλοι καλά τώρα. Ο Άγιαξ σε αυτή τη φάση κάνει χαμηλή τη σέντρα και υπάρχει ένα screen που κάνει ο Ντόλμπεργκ σε ένα παίχτη που παίρνει φόρα. Κάνει screen έτσι κανονικά. Και ο Λέοβατς κάνει λάθος την κίνηση. Δυστυχώς. Είναι μόνο ακούμπημα, δεν υπάρχει κράτημα παρακαταμένο. Δυστυχώς το ακούμπημα, ο περίεργος διαιτητής στο πρώτο ημίχρονο, που δίνει όλα τα μεγάλα υπέρ του Άγιαξ, βρίσκει την ευκαιρία να δώσει πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνει άλλος διαιτητής. Πώς, γιατί, τι έγινε κτλ. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το πρώτο ημίχρονο πήρε όλα τα μεγάλα ο Άγιαξ. Με μας κορυφαίο. Την ζημιά, ρε, μετά δεν έχει λόγο. Και το χέρι και τα λοιπά και όλα. 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 Και την κάρτα και στο Ροντρίγκης που την έδωσε και όλα. Δηλαδή μεγάλα λάθη. Δεν λες ανθρώπινα, μεγάλα και πολλά. Και στο δεύτερο, ότι όποιο πέφτει του ΠΑΟΚ παίρνει φάουλ. Ο Τζαβέλας πήρε κίτρινη κάρτα υπέρ σε φάση που έχει κλωτσίσει τον αντίπαλο. Έχει πάρει κίτρινη υπέρ. Ωραίο μήνυμα από το φίλο μας στη Σουηδία, τον Ντίνο. Καλημέρα. Τα ίδια λέει και εδώ στεναχώρια και αϊπνίες. Νομίζω ότι είναι γενικό φαινόμενο αυτή η αϊπνία χθες το βράδυ. Ο Σάκης Λόγλου έβαλε μπλοκ στις 5. Θα σου δείξω πόσο μιλούσαμε μηνύματα από τις 2 μέχρι τις 6. Χωράει, γράφει όμως ότι χίλιες φορές να στεναχωριέμαι παρά να ντρέπομαι. Όπως η κάτω. Και αυτό γιατί για μας βλέπω ότι υπάρχει μόνο παραπάνω. Από εδώ και πέρα. Είναι η εκτίμηση του φίλου. Χωρίς να θέλω να ρίξω καμία αποκλειστική ευθύνη, ελπίζω ο Βλάνταν να έμαθε έστω και κάτι παραπάνω από το χθεσινό μάτς. Για παράδειγμα, όπως τι. Το συζητήσουμε, δηλαδή να έμαθε. Εντάξει, μένα δεν μάθησε, αλλά για τον πίσω. Δεν του βγήκε. Μάλλον, ναι, δεν του βγήκε. Εκεί εντάξει. Που το πας στην παράταση, δεν πας. Και πάλι όμως η εικόνα, ένα σουτ δέχθηκε. Δεν εκτέθηκε, δεν άλλαξε ένα εικόνα. Ένα σουτ δέχτηκε, αλλά έχασε 5 μπάλες τώρα ψηλά που εκεί μπορείς να κυκλοφορήσεις και να κάνεις καλύτερες φάσεις. Σου έχω πει ότι εμένα δεν μου άρεσε αυτός ο τύπος. Δεν νομίζω ότι έχει την οτροπία. Έχει μείνει στην Τουρκία, ότι είναι στο χωριό της Τουρκίας και ότι είναι ο βασιλιάς και ο πρώτος. Αυτό μου δείχνει εμένα. Μα κάνω να κάνω λάθος. Εκεί βάζεις τον Κάνια στον Τζιόλι, ισορροπείς λίγο την κατάσταση, το πας στην παράταση και τσούκου τσούκου ψάχνεις πάλι τα κενά τους. Αυτό γινότανε. Ναι. Αυτό γινότανε. Τι. Μα αυτό έτσι πήγαινε, αυτό γινότανε. Είδε όπως το περιγράφεις, αυτό γινότανε. Δεν γινόταν αυτό. Χάσαμε 5 μπάλες ψηλά χωρίς λόγο. Άλλος φίλος, δεν χωράει κριτική σε αυτό το μάτσο, μα ήταν εκπληκτική. Μεγάλα λόγια δεν πρέπει να λέμε, αλλά αν ο Βαρέλα μας βγει σαν μεταγραφή και πάρουμε και ένα φορ, δεν μπορώ να βρω ποιος θα μας πάρει το πρωτάθλημα. Μεγάλα λόγια δεν λέμε. Εντάξει, κοίτα να δεις, το Ολυμπιακός αυτό το σοκ δεν το ξεπεράσει. Είναι σαφές αυτό, εντάξει. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει ο Ολυμπιακός αυτό το σοκ. Ενώ ψυχολογών τη ΕΠΟ και όλα, δηλαδή πολλά μπορούν να αλλάξουν. Το ότι όντως έχεις μια κομβική κίνηση που πρέπει να κάνεις. Για μένα σου έχω πει πως πρέπει να είναι, να είναι φόρ και πλάγιος. Ναι, ένας γρήγορος επιθετικός. Ναι, αυτό. Είναι φανερό. Γράφει φίλος ότι δεν έχει καλυφθεί το κενό του ΜΑΚ. Το κενό του ΜΑΚ που είδαμε πέρυσι και ως φόρ, έτσι. Αυτό το κενό. Εντάξει. Συμφωνώ, ρε, έτσι είναι. Το κατηγορούσαμε το ΜΑΚ για χασογκόλι. Το και εμείς. Ναι. Αντι ΜΑΚ είπαμε αποκτήθηκε ο Κάμπος, έτσι. Αυτό λέει η ομάδα και αυτό ισχύει σε γενικές γραμμές. Βέβαια, στη βόμβα. Ναι. Mm. Πριν πάμε στα επόμενα μηνύματα, αξίζει να αναφέρουμε ό,τι έγινε με την αποστολή του Άγιαξ.
Πρώτα απ' όλα με τη φιλοξενία που ήταν άψογη. Το βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟ και τον Κρόιφ ήταν πάρα πολύ μεγάλη ιδέα. Δηλαδή, πέρα από το τι έχει συνέβη στο γήπεδο, από τους Ολλανδούς που ήταν ενθουσιασμένοι βλέποντας τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ να έχει τέτοιο αφιέρωμα για τον Κρόιφ, στο διαδίκτυο στα Ολλανδικά μέσα έγινε ο χαμός με αυτό το βίντεο. Τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς μια ομάδα σέβερε την ιστορία τους με τέτοιο τρόπο. Πολύ καλό αντίκτυπο. Από εκεί πέρα, εντάξει, η ατμόσφαιρα και ο Φαντεσάρ και οι υπόλοιποι είχαν να λένε. Ξέρω ότι δεν ικανοποιεί κανέναν, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε. Και ήταν φοβερή η αντίδραση του Μπος. Ο Μπος χθες ήταν σαν ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρω εγώ, του είχαν κλέψει το πορτοφόλι, τα λεφτά, το διαβατήριο και όλα. Ήταν από προβληματισμένος έως απογοητευμένος ο προπονητής τους. Για την εικόνα που είχε η ομάδα του. Δηλαδή, σαν να ψιλοντρεπόταν για αυτό που έγινε. Τέτοιο άνθρωπο έδειχνε. Οι νεαροί του παίκτη ήταν ενθουσιασμένοι και καλά κάνανε. Και πανηγύριζαν και στα κάγκελα κρεμάστηκαν. Και οκ, okay, εντάξει. Αυτός ήταν με το κεφάλι κάτω. Τυχεροί. Θα μπορούσαμε να φάμε και άλλο γκολ. Κερδίσαμε με ένα σουτ. Και την αλήθεια. Γιατί ξέρω ότι έτσι δεν πάει πουθενά. Τώρα ο Άγιαξ με τέτοιο όνομα να έχει αυτή την εικόνα και αυτό το ρόστερ με τον Κασιέρα και τον ποιον άλλον, είναι λίγο ντροπή. Τους φοβηθήκαμε τζάμπα, ρε. Αλλά είναι πρόβλημά τους. Πίεσέ τους πιο ψηλά, ρε. Πίεσέ τους. Όποτε τους κάναμε παγίδες, ψηλά μας δίναν την μπάλα, ρε. Και άντε και σου φεύγουν στην πλάτη, πιο γρήγορο είχαν. Χωρίς εξτρέμ παίζανε. Πιο γρήγορος παίχτης που είχαν ήταν οι δύο οι πλάγοι. Από εκεί πέρα ο μεγαλομέτωχος ψύχρεμος, όχι σαν άλλους που απειλούν με αποχωρήσει από τα αεροπλάνα και μην ταξιδεύετε και μην έρχεστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ίσως πριν 3-4 χρόνια να τα κάνει και αυτό και ο Σαββίδης, δεν τα κάνει πλέον. Είναι πιο ψύχρεμος, πιο σοβαρός. Ελπίζουμε να είναι το ίδιο σοβαρός ο ΠΑΟΚ και στην τελευταία μεταγραφή που θα κάνει στην επιλογή, γιατί είναι λίγο το θέμα παράξενο και θα πέσει πάρα πολύ βάρος σε αυτή την τελευταία μεταγραφή. Αναχώρησε σήμερα το πρωί μαζί με την K11 που πηγαίνει να παίξει ένα μεγάλο τουρνουά στη Ρωσία, και ο Ιβάν και η οικογένειά του. Και ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ποιο είναι το δύσκολο? Ότι δεν πήρε αυτό που άξιζε. Αυτό είναι το δύσκολο. Έτσι, τώρα νομίζω ότι θα ξεπεραστεί. Έτσι νομίζω ότι με τα πρώτα παιχνίδια αυτό θα ξεπεραστεί. Η επόμενη μέρα στο Europa League δεν είναι καθόλου εύκολη. Καθόλου εύκολη. Ούτε από πλευράς αντιπάλων, ούτε από πλευράς σημασίας του αγώνα. Τελική έρχονται και πάλι για τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League. Τελική. Και θα πρέπει η απογοήτευση να ξεπεραστεί. Ίσως τελικά ένα όνομα, και όχι μια μικρή ομάδα, ένα όνομα να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να ξεπεράσει το σοκ. Δηλαδή κάποτε η κλήρωση με τη Φενέρμπαχτσε το 10 βοήθησε να ξεχαστεί γρήγορα εκείνο το 3-3 με τον Άγιαξ. Ίσως μια κλήρωση αύριο με ένα όνομα, επαναλαμβάνω, να βοηθήσει την ομάδα στη συγκέντρωσή της. Κατά τα άλλα μηνύματα, να διαβάσουμε και τις απόψεις σας. Λοιπόν, γράφει 4-4, κανένας από ολόκληρο τον οργανισμό δεν ανήκει στο Champions League, ούτε εμείς ούτε εσείς, με κορυφαίο αυτόν που κάνει τον αρχηγό. Εντάξει, ίσως στο Champions League από πλευράς Ελλάδας να ανήκει μόνο ο Μαρινάκης, μόνο ο Καραπαπάς και οι Ολυμπιακοί. Αν αυτό εννοείς, ότι αυτοί ανήκουν στο Champions League και όλοι οι υπόλοιποι δεν ανήκουμε, οκ, okay, μπορεί και να έχεις δίκιο. Μόνο αυτοί ανήκουν. Και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν. Η πρόκριση δεν ήρθε γιατί σε τέτοιου τύπου μάτς θέλεις προσωπικότητες. Καλοί είναι οι παίκτες, αλλά όχι τέτοιου τύπου. Επίσης δεν έχει καλυφθεί το κοινό του ΜΑΚ. Καλή η Γκάρη και ο Μιστακίδης, αλλά όχι για επίπεδο Champions League. Ο Γκάρη κάνει εκπληκτικό από το ημίχρονο. Χάρη πολύ συνεργασία με τον Λεόβατ. Με τον Λεόβατ.
Πολύ καλός. Παίζει σωστούς χρόνους, κινείται σωστά. Δεν κάνει λάθη. Καλύπτει την άμυνά του σωστά. Αν εξαιρέσει μια φάση που σήκω στο χέρι για offside, ενώ μας τον καλύπταν 6. 808 γράφει, εγώ ξέρω ότι και τον Μάριο Γκόμες να φέρει ο Σαββίδης πάλι ο 35-2. Α, αρχίσαμε. Θα παίζει βασικός. Εδώ έφερε τον παιχταρά τον Νέτσιτ και πάλι αυτός έπαιζε. Τι να λέμε τώρα. Ναι, φίλε, ήταν η κλίκα τότε του Στέφενς. Μετά ακολούθησε η κλίκα του Τούντορ, του Αναστασιάδη. Ναι. Του αυτό και τον έφαγε. Έφαγε τους άλλους παιδικούς για να παίζει ο Αθανασιάδης, που μακάρι να βρει ο ΠΑΟΚ παίχτη με εγγυημένα 20 γκολ τη χρονιά. Εγγυημένα όμως. Και να τον ξεπεράσει. Μακάρι. Αν δεν πόσα θα πληρώσει. Για να φέρει έναν τέτοιο σεντρεφόρ που θα υπογράφει με το ξεκίνημα, όπως ο Μπέργκ για παράδειγμα, ότι θα βάζει 20 με 25 γκολ. Βάζει 20 γκολ, βάζει. 5 έβαλε με τον Παθαγικό. Και ο άλλος έβαλε 3 με το. Δεν έβαλε. Με την Αμό Μίνσκ. Πρόπερση. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Με αυτούς. 20 γκολ μπορεί να εγγυηθεί κάποιος. Με την υπογραφή και 20 γκολ. Ας τα εγγυηθεί. Εμείς υποθεώνουμε κάποιον που δεν έχουμε κόντρα σε αυτόν που έχουμε. 8.53 ήμασταν άτυχοι, δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Λείπει κάτι μεσοεπιθετικά στον άξονα. Ο Κλάος είναι πολύ χρήσιμο φορ, αλλά με συγκεκριμένα μειονεκτήματα που όσο ανεβαίνει το επίπεδο, τόσο περισσότερο φαίνονται. Ο Σάχοφ, με όσα έχω δει ως τώρα, δεν με εντυπωσίασε, ενώ τον Μπίσεσβαρ ακόμα δεν τον έχουμε δει. Γράφει εδώ ο 8.53. Δεν γίνεται να παίζεις στο σπίτι σου και να παίζεις αμυντικά και με αντεπίθεση. Πρέπει να παίζεις δημιουργικό ποδόσφαιρο και να έχεις κατοχή, γράφει. Άλλος φίλος. Εντάξει, αυτό όμως το ξέραμε θα συμβεί από την επιλογή της εντεκάδας. Είναι όμως μια θεωρία. Δεν ξέρεις τι θα γινόταν αν επιδίωκες κάτι άλλο. Δεν ξέρεις, υποθέτεις. Αυτό που έγινε, αυτό που είδαμε, ήταν από πολύ καλό έως ιδανικό. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο φάσεις στο ποδόσφαιρο. Μία άμυνα, μία επίθεση. Ο ΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε ποτέ και δημιούργησε πολλές σημαντικές ευκαιρίες. Τι πήγε άσχημα σε αυτό που είδαμε? Εσύ υποθέτεις ότι θα πήγαινε κάτι πολύ καλύτερα αν ο ΠΑΟΚ πίεζε πιο ψηλά, αν είχε κατοχή μπάλας ή αν. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Μπορεί και να ήταν έτσι. Μπορεί και να ήταν διαφορετικά και να κινδύνευε. Αυτό που είδαμε διασφάλισε πίσω ότι δεν κινδυνεύσεις και έφερε πολλές μεγάλες φάσεις. Ειδικά στο διάστημα της μεγάλης υπεροχής του Άγιαξ, στο πρώτο ημίωρο. Τρομακτικές ευκαιρίες, δηλαδή, πράγματα που δεν γίνονται. Τρομακτικές ευκαιρίες. Δεν μπήκε η μπάλα μέσα. Και ο άλλος έβαλε 2 γκολ με ένα δώρο. Είπαμε για το πέναλτι του Λέοβατς. Και με ένα σουτ ενός ικανού ποδοσφαιριστή. Που δεν υπήρχε μέσα στο παιχνίδι. Δύο παιχνίδια. Ναι. Τα άλλα είναι υποθέσεις. Άλλο που ξεχάσαμε να αναφέρουμε από χθες. Τι να αναφέρουμε άλλο? Τίποτα, διαχείριση από εδώ και πέρα. Για τη μεταγραφή που λέγαμε, αυτό που χάνει ο ΠΑΟΚ τώρα είναι ένα επιχείρημα για να πείσει τον οποιοδήποτε μεγάλο παίχτη, ικανό ή ακριβό, ή παίχτη που έχει προτάσεις, ότι παίζει στο Champions League. Χάνει αυτό το επιχείρημα, που πάντα είναι χρήσιμο. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, χρήματα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ψάξει μεγάλο παίχτη. Πρέπει να ψάξει, ναι, καλό παίχτη. Ναι, ο καλός παίχτης προφανώς έχει και άλλες προτάσεις. Αυτό λέω ότι. Μα δεν ψάχνεις. Πας σε ελεύθερο πλέον, φίλε, δεν υπάρχουν ελεύθεροι. Ναι, ψάχνεις παίχτη που. Ψάχνεις παίχτη που είναι δυσαρεστημένο στην ομάδα του ή που έχει οικονομικά προβλήματα η ομάδα του ή ξέρω εγώ που η ομάδα του είναι χαμηλότερο επίπεδο και μπορείς να την πληρώσεις για να πάρεις. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Από κάπου τον διεκδικείς, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Ναι. Τον διεκδικείς. Ένα επιχείρημα θα ήταν και αυτό. Χάθηκε το επιχείρημα αυτό. Εντάξει, κατά τα άλλα όμως και διάθεση υπάρχει και χρήματα υπάρχουν. Δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι δίνει χρήματα. Δεν μπορείς να αμφισβητήσεις. Έχει άλλα στραβά τα οποία διορθώνονται νομίζω σιγά σιγά. Αλλά χρήματα δίνει. Δίνει. Αυτό νομίζω. Αυτά προς το παρόν, με ό,τι συνέβη χθες και ό,τι περιμένουμε. Από την εποχή των δύο Πάμπλο και του Κονσεϊσάο δεν βρήκαμε τον ηγέτη, αυτόν που θα τους πει πάμε ρε, μα να τους φάμε. Τι κερδίσαμε τότε, ρε παιδιά, για να καταλάβω και εγώ, δηλαδή, γιατί είμαι λίγο χαζούλης.
Τι έχουμε κερδίσει εκείνη την περίοδο? Κερδίσαμε πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ούτε Ευρώπη δεν παίζαμε. Ναι. Αυτό που λέει χρειάζεται σε μια ομάδα. Χρειάζεται. Το πάμε ρε να τους φάμε ή αυτός ο ηγέτης εντός γηπέδου, εκτός γηπέδου, χρειάζεται. Όχι μόνο ένας, αρκετοί. Είχε τέτοιους. Ναι, τι κερδίσαμε? Δεν κέρδισε πολλά. Δεν κέρδισε πολλά. Φίλε, μόνο Τζαβέλας είναι αυτό που περιγράφεις. Μόνο Τζαβέλας είναι. Κακά τα ψέματα. Μην τα λες αυτά, θα πέσει κανένας. Δεν με νοιάζει, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι, τώρα και δεν βλέπεις, δεν νιώθεις, δεν καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις. Σε μένα, σε άλλους πες. Αυτός είναι. Αυτό που περιγράφεις και δυστυχώς χρειάζονται. Δυστυχώς ή ευτυχώς χρειάζονται άλλοι 2-3 τέτοιοι. Χρειάζονται. Ελπίζουμε με Βαρέλα Γικάνιας να είναι τέτοια. Ναι, ο Βαρέλα. Ναι. Οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Ότι ο Βαρέλα το έχει. Για σε κάνω τώρα Ρουμάνια αρχηγό. Καλή ομάδα είστε εγώ. Καλή ομάδα. Ο Μπεκάλι που το κοροϊδεύεις. Ο Μπεκάλι είναι φίλε καθεστώς. Δεν είναι. Ο Μπεκάλι για τη Ρουμανία είναι ό,τι ο Μαρινάκης για την Ελλάδα. Για να κάνουμε μεταγραφές τίποτα με τον Μπεκάλι. Ας είπε μισή παίχτες είναι δική του και στις άλλες ομάδες. Τα οικονόμησε. Την έβαλε τη χρονιά. Πήρε ένα κάτι από σένα. Πήρε και άλλα 3-4 τώρα. Από την Άντερλεχτ δεν πήρε. Το Τζίψιο δεν έδωσε την Άντερλεχτ. Ναι, και από την Τζίψιο. Και χωρίς Τζίψιο πέρασε. Και πόσο θα πάρει από τον Στάντζο αυτό? Τι έκανε? 2-0, παράταση και 4-2 στα πέναλτι. Τους πέρασε. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με ο Τέκο. Το κταίο δίπλα στο Κόσμος. Εγγυάται, πώς λέγαμε ότι εγγυάται 20 γκολ ο άλλος, εγγυάται με το Tech On Time ότι δεν θα περιμένεις λεπτό για το ραντεβού σου και όλα θα γίνουν στον προγραμματισμένο χρόνο. Ένα απλό τηλέφωνο 10 20 30 για να κλείσεις ραντεβού και να περάσεις από έλεγχο αυτοκινήτου λίγο πριν πας διακοπές. Και αναδομώ στο 2311-241-508 καλείτε και μαθαίνετε για όλες τις προσφορές. Μπαίνετε και στο αναδομό.gr, ανακοινήσεις υψηλών προδιαγραφών με εγγύηση, είτε κουζίνα, είτε μπάνιο, είτε όλο το σπίτι, είτε επαγγελματικός χώρος, είτε ό,τι γουστάρετε. Αγία Σοφίας 18 η αναδομό είναι μαζί σας για να σας δώσει λύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση. Όπα. Τι έτσι ρε φίλε. Α, επίθεση κόκκι στον Καρυπίδη. Όπα ρε. Δεν θα κάνουμε σύνδεση με το Καπενήσι. Ο Κόκκι πού παίζει τον Άρη, τι είναι? Έφυγε. Έχω χάσει επεισόδια. Έφυγε. Α, στο Facebook. Καρυπίδη πλήρωσέ μας. Α. Ο Άρης δεν είναι παιχνίδι, είναι ιστορία. Α. Αν είναι δυνατόν. Πολλοί κόσμος το λέει αυτό, όχι στο Facebook, αλλά γενικά. Θα ανοίξουμε γραμμές για να σας ακούσουμε. Είτε τους κουρασμένους ψυχολογικά που δεν αντέχουν άλλο, είτε τους πιο ψύχρεμους, είτε όσους είναι απογοητευμένοι στο φουλ, είτε όσοι είναι ικανοποιημένοι από την προσπάθεια που έκανε ο ΠΑΟΚ. Να, μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι φίλοι που έχουν μια περηφάνεια, μια ικανοποίηση για την προσπάθεια, για την εικόνα, έστω και αν το αποτέλεσμα πάλι ήταν αρνητικό σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεύτερη ώρα με τη Ρέμβη, 4-3-3-100 για να κλείσετε τραπέζι, είτε για φαγητό και ψαρικά και κρατικά, είτε για ποτό, είτε για καφέ, στο καλύτερο σημείο της πόλης. Η Ρέμβη σας περιμένει και Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, εκεί όπου παρακολουθείτε διπλώμα για πληροφορική, διπλώμα για τουρισμό, έτσι ώστε να βρείτε θέση εργασίας σε οποιοδήποτε πόστο ενός ξενοδοχείου. 222-962 για πληροφορίες στα Data Labs. Πάμε να σας ακούσουμε, πάμε να συζητήσουμε ό,τι έχετε εσείς να σημειώσετε για το χθεσινό, αλλά και για σήμερα και ό,τι περιμένει τον ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι στον πρώτο φίλο. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια σου. Όλα καλά. Αντέχεις? Εδώ και πολλά χρόνια.
Μπορεί να κουράστηκες, ξέρω εγώ. Δεν σε κατηγορώ αν κουράστηκες. Τι να κουραστώ. Να βαρέθηκες, ρε φίλε, δεν μπορείς άλλο. Πιστεύεις ότι ανοίγω σε αυτούς που λένε ότι έχουμε τριετές πλάνο, το οποίο αρχίζει τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο, λένε έχω βαρεθεί το τριετές πλάνο. Το τριετές πλάνο, αν υπήρχε, αυτοί που το βαρέθηκαν έχουν να τους υπενθυμίσω, να τους πληροφορήσω ότι ξεκινάει η δεύτερη χρονιά φέτος, ότι στη μέση δεν είμαστε. Αυτό είχαν βαρεθεί από πέρσι. Ναι. Να σε πω μια ιστορία προσωπική. Mm. Το 1981 είχα πει μετά το μάτι με την Άντρα Φανφούρτης, γεια σας, πήγαινα Δευτέρα Λυκείου. Τι λες, τόσο μεγάλος είσαι. Ναι, ότι εγώ δεν θα ξανακλάψω για τον ΠΑΟΚ. Έτσι έλεγα τότε, γιατί είχα γυρίσει με δάκρυα στα μάτια. Έκλαιγα, γιατί λέω δεν μπορεί ρε παιδί με αυτό το μάτι να μην λήξει 8-0, είχε λήξει 2-0, τα θυμάσαι τα μπέναλτ. Στην Άντ δεν έκλαψε στο μπάσκετ. Στην Άντ. Ναι. Όχι, λέω τη δήλωση ότι θα ξανακλάψω. Α, ναι, ναι, ναι. Τώρα, λάθος, πάσες, φασούλας, ιστορίες, Γκάλης, Γιαννάκης, αυτά, τι να τα συζητάμε τώρα. Ναι. Τι να λέμε τώρα, τι μέταλλες, τι σάλκε με ο άλλος με το χέρι μέσα, τι... Ναι. Σου βγάζω το καπέλο, κύριε Τζορμπατζόγλου, γιατί κράτησε επίπεδο με το συνομιλητή στην προηγούμενη εκπομπή. Εγώ δέχομαι να με κάνουν πλάκα, να με γλεντάνε, να με βαράνε τα κινητά μου, όλα αυτά, αλλά μην κρατάτε επίπεδο. Αυτά τα σάλια μάλια, ότι εγώ δεν το βλέπω παδικά και το βλέπω σαν καθαρά ποδοσφαιράνθρωπος και ήταν πέναλτι και τα λοιπά, όταν δεν μπορούν να καταλάβουν το μεγαλείο μιας δήλωσης, τώρα εγώ που οδηγάω στο διεθνή, άμα πω ότι από τη στιγμή που έχω αυτοκίνητο και δίπλωμα και οδηγάω, εγώ φταίω που σκάει το λάστιχο και από μπροστά είναι ανασφάλιστος και μου πέφτει πάνω και ένα περιστέρι κτλ. Ναι, ο άνθρωπος είπε αυτό γιατί είναι επαγγελματίας. Εγώ το άπλωσα το χέρι. Δηλαδή ότι η διαιτησία με σφάζει για πολλωστή φορά δεν μπορεί να το πει και ο άλλος που δεν είναι ΠΑΟΚτής. Τόσο χολή, τόσο κακία. Δεν το βλέπουνε. Δεν είναι φανερό. Ότι ολόκληρος Άγιαξ ήρθε εδώ μέσα και εγώ δεν θα μείνω στα μάτια, ούτε στο δοκάρι του Μουστακίδη. Δηλαδή την κεφαλιά του Ροντρίγκες, τα σούτ έξω από την περιοχή που ανησύχησαν μόνο τα καμπαναριά της Αγίας Βαρβάρας, του Μπίζεσβαρ, του Σάκοφ, του Μουστακίδη κτλ. Ούτε τέτοια ρε δεν είχαν οι Ολλανδοί. Να που πω που ήμασταν κολόφαρτοι. Το φάουλ του Γκαβέλα ρε δεν είχαν. Τίποτα. Μια μισή ώρα τίποτα. Ναι. Ναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μερικοί συνάδελφοί σου, όχι τόσο εσείς. Όσο ορισμένοι άλλοι που είναι... Κρίνουν μόνο το αποτέλεσμα. Ναι, γκουρού, όχι, ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα, φίλε. Επειδή είναι η γκουρού που καταλαβαίνω πράγματα από εγώ που είμαι καζάνας και τρόμπας και δεν τα καταλαβαίνω, πρέπει να μου τα εξηγήσουν οι μικροί αλέφαντοι των Ερτζιανών που καταλαβαίνουν το τόπι. Καλός χαρακτηρισμός αυτό. Αλλά το βασικό λοιπόν είναι το εξής, παιδιά. Ότι το τόπι είναι κάτι που είναι άδικο. Και μερικές φορές δεν σηκώνει ανάλυση. Δεν είναι σκάκι. Εκτός άμα έχεις τηλεχειριστήριο και την κάνεις την μπάλα τι θέλεις. Έτσι, μόνο. Στον υπολογιστή. Όχι, ρε παιδιά. Ποδόσφαιρο βλέπουμε. Ποδόσφαιρο βλέπουμε. Δηλαδή, τι να μη σ' αρέσει. Ναι, έχει ορισμένα μειονεκτήματα, δηλαδή. Έχει ορισμένα καλά και ορισμένα κακά ο Κλάους. Το ίδιο ισχύει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και για τον Μέση, έτσι. Και όλο τον κόσμο. Και τα ξέρουμε, έτσι. Δεν το πήραμε τόσο. Όποιος ξέρει τον Κλάους καταλαβαίνει ότι όταν βγαίνει από δεξιά να πλασάρει θα το χάσει. Εντάξει. Ο Μακ τέτοιο καιρό πέρσι, όχι τέτοιο καιρό, λίγο πιο νωρίς, όταν κληρωθήκαμε με τους τέτοιους, την ομάδα του Σάμπο, την Τενάβρα, ναι. Είχε δώσει συνέντευξη ο κύριος Σαββίδης στα δικά τους μίντια, αν θυμάστε, και του είπαν ότι παίζει ένας διεθνής μας εκεί, ο Μακ. Και ο κύριος Σαββίδης είχε πει, ναι, δεν μας έχει δώσει αυτά που ελπίζαμε, αλλά εμείς θα κουβεντιάσουμε και για φέτος μαζί του, γιατί είναι καλό παιδί και καλός οικογενειάρχης. Γιατί όλοι κρίνουμε το αποτέλεσμα και είμαστε μετά στον προφήτες. Ο Μακ δεν ήρθε να μπεκταράσει εδώ πέρα. Ο Μακ ήταν Μακ η τρίτη επιλογή μέσα σε μια εβδομάδα. Ναι, ναι. Ο Μακ στη φάση του Κλάους το μόνο που μπορούσε να κάνει και το έκανε. Αλλά θα περνούσε και τερματοφύλακα. Θα είχε βάλει νεύτες στον ποπό, θα τους είχε περάσει όλους και στο τέλος για την πλάσερο Μακ. Τη μία φορά στις πέντε. Αυτό επίσης που λένε διάφοροι γκρινιάριδες φίλοι μου και αδερφοί μου, το είδε και ο κύριος Σίβιτς, γιατί κάποιες στιγμές είχε βάλει τον κύριο Κάμπος κορυφή, ναι. Και πέρασε τον Κλάους έξω ακριβώς για αυτές τις μπαλιές
ναι, έτσι, που σου λέει εντάξει, ο Μαύρος δεν μπορεί, αν βρεθεί τετατέτ θα την κάνει τη δουλειά. Και του βγάζει μια ο Κλάους καλή και δεν κάνει κίνηση ο Κάμπος, εντάξει. Να χαρώ. Έτσι, ναι, έτσι, μπράβο. Ναι. Ναι, δεν τον πέρασε και αυτόν τον κόρπι. Δεν τα έκανε όλα. Το μόνο που θα συμφωνήσω στο παιδί μαζί σας είναι ότι πάλι εκ του αποτελέσματος, όταν μπήκε ο Μπίσεσβαρ, δεν έκανε αυτά που ήταν να κάνει. Δεν του βγήκε. Αλλά δεν μπορεί να κατηγορήσει έναν προπονητή που βάζει παίκτη για να πάρει μάτς. Έγινε, φίλε. Και τελικά απεδείχθη, ναι, ότι έπρεπε να βάλει παίκτη για να πάει παράταση. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Παιδιά, μια εικόνα. Βλέπω το βιντεάκι σας χθες το βράδυ στο site και βλέπω τη στεναχώρια και λέω να μπω με στην οθόνη να τους αγκαλιάσω. Εντάξει. Ένα τέτοιο πράγμα. Ένα γιατί, ξέρεις γιατί, Δημήτρη. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα εγώ προσωπικά ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί, το θέλει και ταξίζει. Ναι, είναι άσχημο πράγμα να μην παίρνεις το που δικαιούς. Το πιο άσχημο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Με το Σουάρες. Άσχημη δεν γίνει τη χρονιά το 10. Είχε ένα παίκτη, έκανε τη διαφορά. Ναι, ναι. Ήταν η πρώτη φορά που εγώ προσωπικά νιώθω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί, το αξίζει και το θέλει. Και εκεί που το πιστεύεις και ξεκώνεται και το γήπεδο και θα τους πιέσει και τα λοιπά, πάρε την κεφαλιά. Πάρε την κεφαλιά. Εν τω μεταξύ, είμαι από αυτούς που, ξέρεις, από χθες δεν διάβαζα, δεν μπαίνω Facebook, δεν κάνω, δεν ράνω τίποτα για να μην ακούω κανέναν και τίποτα. Άνοιξα λίγο, διάβασα εσάς, ακούω τώρα εσάς. Βάζω τον κόλλο Αφανασιάδης και λέω άλλες τρεις ευκαιρίες για να βάλει το δεύτερο. Το παιδί εδώ και τρία χρόνια πάει με ένα στα τρία. Από καριέρα είναι αυτό, άμα δεις στατιστικά αυτό είναι. Εγώ επειδή άρχισα να καταλαβαίνω μπάλα τώρα, μιλάμε Σταύρο, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μπορεί να είναι 33, αλλά από δόση φορά άρχισα να καταλαβαίνω και να κατανοώ τα τελευταία 3 χρόνια, 4. Με το που βάζει τον γκολ και καταλαβαίνω ότι είναι αυτός, χάνει την επόμενη και λέω στην επόμενη μπήκε. Και δεν ήρθε ποτέ η επόμενη. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν ελπίζω σε κάτι, απλά βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά έχει μεγαλώσει. Άσχετα με το χθεσινό, άσχετα αν άξιζε. Έχει μεγαλώσει και σαν όνομα και σαν ποδοσφαιρική ομάδα πλέον. Ένα που θα κρατήσω. Και είναι αυτός που προσπαθεί να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να το θυμίζουμε γι' αυτό. Ναι, εννοείται αυτό. Γι' αυτό μεγαλώνει, Δημήτρη. Ναι. Γι' αυτό μεγαλώνει, γιατί προσπαθεί να πατήσει τα πόδια του. Μόνος του, Οι άλλοι ακολουθούν. Με τους γκρινιάριδες, με τους μίζερους, με μένα, με τον βλαμένο που θα κράξει, που θα βρει να κράξει. Με όλο αυτό το, τη σαλάτα που έχει ο ΠΑΟΚ μέσα. Ναι. Το δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που θα σταθώ και που κάπου το διάβασα στο Σταύρο, νομίζω, είναι ότι θα ήθελα πιο πολλούς παίχτες να κυνηγάνε, ρε φίλε, τον διαιτητή. Είτε είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε είναι στην Ευρώπη. Δεν γίνεται να είναι μόνο ο Τζαβέλα. Τρόπο θέλει και αυτό, είναι διαφορετική η κατάσταση. Χθες, ναι, στην πρώτη διαμαρτυρία, ο Κρέσπο πήρε την κίτρινη. Γι' αυτό σου λέω πάνε όλοι μαζί. Θα φάσουμε κίτρινη, φίλε, φάτινα. Εκεί τώρα στο Κασέιρα το χέρι. Δεν γίνεται να μην τον πάρει καροτσάκι, να πούμε τώρα. Εντάξει, φαίνεται ο άνθρωπος έχει πρόθεση. Εδώ με αρχή είμαι ακριβώς πίσω από την ευθεία στην τέσσερα. Βλέπω το χέρι και βλέπω τη φάση να συνεχίζει. Ναι, είναι έγκυο. Τώρα. Δεν δικαιολογείται όμως ο Γλύκος που χαλάρωνε. Καλά, εκεί ο Γλύκος τι κάνει. Δεν δικαιολογείται. Και ο Λεόβατς. Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό ότι δεν δικαιολογούνται. Αυτό που περιμένω εγώ είναι να δω το Βαρέλα, τον Γκανίας μέσα στην ομάδα. Τον Ολλανδό που δεν μπορώ να πω το όνομά του, Μπίσεσβαρ. Ναι. Έτσι, καλά το πα. Ναι, ναι. Αυτό να. Να σου πω και αυτό που έλεγες πριν, ένα συμβόλαιο με ότι θα με φέρει φόρτ θα βγάζει και συγκόλη τη χρονιά, ρε φίλε. Μπορεί να είναι στραβό, μπορεί να είναι ότι να είναι, μπορεί να είναι απλό. Εύκολα το λέμε, εύκολα το λέμε αυτό. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι. Μπορεί και πόσο να κάνει. Να είναι από τη χαλάστρα, δεν ξέρω και εγώ από που μπορεί να είναι. Αλλά αυτό που είναι να κάνει για φόρτ δεν είναι ποτέ δεν να το κάνει και με το Λεβαδιακό μετράει και με την Δυναμό Μίνσκ μετράει, να το κάνει και με αυτού. Δεν είναι μικρό πράγμα. Όχι, δεν είναι. Ναι, είναι. Και με τον Πανετολικό, αλλά και με τον Άγιαξ. Α, βρες τον. Και έχω κουραστεί να ακούω να απαξιώνουμε, ρε φίλε, αυτούς που παλεύουν εκεί μέσα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, θα με έπαιρνε σε μένα να δουλέψω εκεί μαζί σου και δεν θα ήθελα να πάει καλά η δουλειά σου. Όσο κολόπεδο και να είμαι, ρε. Αυτοί είμαστε. Ό,
όσο μαγλαμάς και να είμαι, θα με έπαιρνε να δουλέψω εκεί και δεν θα ήθελα να προοδεύσω. Να πάω μετά στο, σε ένα κανάλι τηλεοπτικό π.χ. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό μεσημέρι. Πάμε, πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου, καλά. Τι να πω, παιδιά, εντάξει. Θα χάναμε και με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ο επόμενος τρόπος για αυτό το πράγμα, όταν πάμε να κάνουμε το ξεπέταγμα, όταν πάμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω, να γίνονται όλα με εμάς, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι γίνεται, κατάρα είναι αυτό το πράγμα. Και όλα να γίνονται μέσα στην Τούμπα. Ναι. Δηλαδή, και να χάνουμε 4-0 εκεί πέρα και να ερχόμαστε εδώ για τυπικούς λόγους, παρά να τραβάμε αυτό το ψυχολογικό που τραβάμε. Αυτή τη χαρά το ανέβαζα μέσα στην εβδομάδα και όταν έρχεται το παιχνίδι να κατεβάζουμε τα αυτιά. Δεν ξέρω. Δυστυχώς η Τούμπα δεν έχει δώσει προκρίσεις. Χωρίς να φταίει το γήπεδο ο κόσμος. Δεν είναι. Είναι συγκυρία. Χθες σε τρυπάει ο Τέιλορ τώρα. Εντάξει, σηκώλα. Δηλαδή, ας μην τα μπερδεύουμε. Άλλο παιχνίδι ήταν χθες. Ναι, παιδιά, τώρα. Συγγνώμη, αυτό το πέναλτι θα το δίνει υπέρ του πάγου μας στο Άμστερνταμ. Δεν υπήρχε περίπτωση να το δώσει. Ούτε μία εκατομμύριο. Παίζουμε λάθος στη ζώνη, βέβαια. Το χέρι που κάνει μανσέτα σαν τον. Έγκλημα. Και δεν το είδε. Και δεν το είδε. Και είδε αυτό το πέναλτι που. Που είδα εγώ 10 ρεπλίκια και ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρώτο ημίχρονο και... είναι πολλές μεγάλες φάσεις όπου σου λέει λες και είναι στημένος. Δηλαδή φτάνει στα όρια είναι, να πεις. Είναι στημένος. Τι είναι, υπάρχει εντολή. Τώρα να είμαστε και λίγο σοβαροί. Δηλαδή είσαι διαιτητής αγγλικού ποδοσφαίρου που μέσα σε αγώνες Premier League μόνο μαχαίρια και πιστόλια δεν βγάζουν στις φάσεις μέσα στα κόνη της διαιτητικής και δίνεις αυτό το πράγμα πέναλτι. Αφού έχεις δώσει. Ό,τι έχεις δώσει, δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Ήταν μόνο αυτό, λες, α, έκανε και ένα λάθος μεγάλο. Συγγνώμη, αυτός διαιτητεύει Premier League. Ναι. Αυτός δεν έπαιξε τσάμπιος πριν ανέβει. Τι γινότανε δηλαδή. Δηλαδή κάθε τραυματάκι του έδινε πέναλτι. Είμαστε σοβαροί. Έψαχνα να το δώσει. Ότι είναι ένας διαιτητής Γάλλος, ότι είναι ένας διαιτητής Ελβετός, ότι είναι ένας διαιτητής Σουηδός. Άγγλος διαιτητής δίνει αυτό το πράγμα πέναλτι στο 44. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Έγινε και αυτό χθες. Έγινε και αυτό και πρέπει να το λέμε. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ θέλω να αναφερθώ κάτι πολύ πιο σημαντικό από το χθεσινό ματς. Ναι. Για την ανθρώπινη ζωή. Εγώ είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ, είμαι από το 92 μες στη Τούμπα. Αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια δεν γινότανε παλιά. Μπαίνουν πάρα πολύ υπεράριθμοι. Σε περίπτωση κουνήματος σεισμού, η 4 χθες είχε πάνω από 3.000 παραπάνω άτομα. 4. Έχει. Διαρροή καλής τι θα γίνει. Έχει ΠΑΕ, έχει τις ευθύνες της. Το έχει καταλάβει κανείς αυτό? Κι αν εμείς είμαστε παιδιά, τα παιδάκια τι θα γίνει? Το έχει διανοηθεί κανείς? Μιλάει κανείς για αυτά? Ας βάλει 50 φουσκωτούς, δεν με νοιάζει τι θα κάνει. Θα ποδοπατηθούν άτομα σε περίπτωση ατυχήματος. Θα γίνει μεγάλο κακό στην Τούμπα. Κόλκα δεν μιλάς, δεν λες τίποτα? Τι να σου πω, σ' ακούω, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Τι, ναι. Σου πω, τι, εξάδικο. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Εμένα δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Να βάλει 100 φουσκωτούς να τους πληρώνουνε. Να μην μπορεί να μπει κανείς υπεράριθμο. Όποιος έχει εισιτήριο θα μπαίνει, όποιος δεν έχει, γεια σας. Δεν με νοιάζει οι χιλιάδες μου θέλουν να μπουν γιατί δεν έχουν λεφτά και τέτοια. Όποιος δεν έχει δεν θα μπαίνει. Θα γίνει μεγάλο κακό στην Τούμπα. Να μου το θυμηθείτε. Ο ένας είναι δίπλα στον άλλον. Είμαστε σαν σαρδέλες. Άσε να μην μιλήσουμε για τουαλέτες. Που είναι για Αφρικάνοι, για Ζουλού. Και σε λέω δεν με νοιάζει για μένα. Εγώ πήγα 40 χρόνια, τα έχω φάει στη μάπα. Η νέα γενιά τι γίνεται? Τα ίδια? 40 χρόνια, 50 τα ίδια? Δεν θα αλλάξει τίποτα στην Τούμπα? Στην 4 με βάλανε ένα σήμα του ΠΑΟ και λέει αδέρφια ζείτε. Δηλαδή να έχουμε κι άλλα? Να λέμε άλλα αδέρφια ζείτε? Έγινε, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας. Να είσαι καλά. Τι να πούμε, τι, ακούγεσαι και τα λες σε αυτά που βιώνεις. Ναι. Αλήθεια λες. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Απογοητευμένος εγώ, αλλά νομίζω ότι έχω ηρεμήσει πλέον. Πόσο χρόνο είστε? 50. Αντέχετε? Πάω και εσύ. Μπορεί να μην αντέχεις και είναι ανθρώπινος, το λέω. Δεν... Τι να αντέχεις, αυτά που έχουμε δει. Ζούμε για το επόμενο. Θα δω πώς θα αποκλειστούμε πάλι με διαφορετικό τρόπο. Θα είσαι εκεί πάλι δηλαδή? Ξαναπήρα διαρκείες. Τι να κάνω? Αν και μερικές φορές αυτά τα μάτς τα προτιμώ από την τηλεόραση παρά μέσα από το γήπεδο, ίσως λόγω είσαι λίγο πιο ήρεμος. Εγώ έχω μια παρατήρηση να κάνω. Ναι. Τελικά νυφάλια σκεπτόμενος
ήταν μια πολύ καλή ατμόσφαιρα από άψη γηπέδου. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Mm-hmm. Δεν ανάφτηκε πρώτη φορά ούτε ένας πυρσός. Κι όμως. Και είδα πολλά θετικά πράγματα στην ομάδα. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω όμως, ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε τόσο δυνατά στο μάτς. Όταν λέω δυνατά, δυναμικά στις φάσεις. Εν αντιθέσει με το δεύτερο ημίχρονο, όπου άρχισαν να πέφτουν και μερικές κλωτσιές και μερικές ψηλές. Αργήσαμε να καταλάβουμε ότι ο άλλος δεν σφυρίζει. Ακριβώς. Εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα πρωτάθλημα επαφής, να δούμε στην επαφή είναι φάουλ. Εντάξει, και ο άλλος για να δώσει φάουλ έδωσε το πρώτο στο 17. Ναι, έχω την εντύπωση ότι αυτό βέβαια οφείλεται στην απειρία των παιδιών. Ότι είναι πιτσιρικάδες. Όχι, οφείλεται στο ότι μάθαν αλλιώς. Όταν εδώ πέρα κάθε εβδομάδα στην επαφή είναι φάουλ, μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται στο μεταξύ, άμα δεις, τα λέμε από πριν και τα γράφουμε από πριν. Ότι αφήνουν τις επαφές πλέον, παίξε δυνατά. Βάλα κλωσιά, δηλαδή. Κοίταξε να δεις, ας πούμε ο Τζαβέλας, ό,τι και να λένε για τον Τζαβέλα, αυτά τα ψηλιάζεται. Ο Τζαβέλας ήταν ο μόνος που πήγαινε δυνατά στις φάσεις από το πρώτο λεπτό. Άσχετα τι θα σφύριζει, τι θα σφύριζει. Και βλέπει για να δει πού τον παίρνει και πού δεν τον παίρνει. Οι άλλοι αυτό είναι το τελευταίο που λες. Ξέρει καλά. Ναι. Να σχολιάσω πάλι το τεράστιο λάθος του Γλύκου, ο οποίος περιμένει μπάλα να μπει στα δίχτυα και τυχαία δεν μπήκε. Θα μου πεις τώρα εκ των υστέρων προφήτης, αν έμπαινε εκεί τον γκολ, ίσως ήταν να ήταν και καλύτερα έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Να ξυπνήσουμε λίγο παραπάνω. Και όσον αφορά για τον Κλάους, αυτό είναι παιδιά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο παίκτης είναι σεντερφόρ της επαφής, έχασε χτες μία. Έβαλε ένα με επαφή, έχασε ένα με επαφή. Το άλλο που είχε περισσότερες επαφές, αντίο ζωή. Κοίταξε Σταύρο, το τέτα τέτ, ο Κλάους δεν το έχει. Ειδικά έχει από βάλει, εκείνη την πλευρά. Έχει βάλει από εκείνη την πλευρά ένα γκολ με τον Εργοτέλη επί Αναστασιάδη τελευταία το 0-2. Εγώ άλλο τέτα τέτ του Κλάους δεν θυμάμαι. Και ένα γκολ με τη Σάλκε πάλι από εκείνη την πλευρά, το οποίο δεν είναι ουσιαστικά τέτα τέτ, πάλι το κάνει με τη μία. Ναι, παλιά του Κίτσιου. Πλην του Εργοτέλη, το τέτα τέτ δεν θυμάμαι άλλο τέτα τέτ. Όπου βγαίνει στο χώρο, αν το θυμάσαι, και πλασάρει από τη δεξιά. Δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι. Έγινε 28, όπως έγινε, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Δεν το έχει το τέτα τέτ. Δηλαδή, εγώ όταν βγήκε, το παιδί είναι αυτών των δυνατοτήτων. Όταν βγήκε το τέτα τέτ, εγώ κατάλαβα αμέσως ότι έχει θολώσει. Και αν έχετε μιλήσει μαζί σας, εγώ κατάλαβα ότι έκανε πάσα. Αυτό που έκανε, γιατί κοίταξε και πίσω και νόμιζε ότι ερχόταν παίκτης. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Δεν ήξερε τι έκανε, άστο. Ναι, με το που πήρε την μπάλα φάνηκε να την κάνει. Καλύτερα να περίμενε. Ξέρω εγώ τι να πω. Καλύτερα την έσπαγε. Και φυσικά που κανείς δεν αναφέρεται είναι η φοβερή ευκαιρία του Σαχόφ, έτσι. Η οποία είναι εύκολη. Αν έχεις λίγο αριστερό ποδαράκι καλύτερο. Είναι πολύ εύκολη. Αν τη δεις τη φάση από την πίσω. Ευρεστία κάμερα, πρέπει να βρεις, εντάξει, τίποτα. Ακριβώς, πόσα και πόσα, δηλαδή του Μιστακίδη γιατί δεν πάει μέσα, μπορείς να μου πεις. Για ποιο λόγο δεν θέλει να μπει μέσα. Παιδιά, στο Μιστακίδη ήταν μια κατάσταση. Τέλος πάντων, το ότι ήταν κουκουρούκου αυτή πίσω ήταν. Μιλάμε για. Τι να πω. Τέτοια άμυνα εγώ έχω να δω χρόνια. Μου θυμίζει τον ΠΑΟΚ πριν. Και αυτός είναι χρόνια. Ο Άγιαξ. Για ο μένα Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ τέτοια άμυνα δεν είχε ποτέ, να ξέρεις. Τόσο και χάλια. Και σκεπτόμενος πάλι πιο νυφάλια, ίσως και η πρόκριση να χάθηκε από το πρώτο παιχνίδι. Εκεί που ίσως τους φοβηθήκαμε υπερβολικά. Μα και στο δεύτερο τους φοβηθήκαμε υπερβολικά, ρε. Άσε τώρα. Εντάξει, δηλαδή δεν. Όσες φορές κάναμε παγίδα, ρε ψηλά, τους πήραμε την μπάλα. Όσες φορές τους κάναμε, δηλαδή δεν. Όλες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλησπέρα. Πάμε στους επόμενους. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σου. Λοιπόν, εσύ είσαι απογοητευμένος, εσύ τελείωσες, δεν έχεις άλλες δυνάμεις. Ακούγεσαι. Ποιος εγώ? Ναι, ναι, ναι. Φίλε, εγώ όχι απλά έχω δυνάμεις. Εγώ και διαρκείας πήρα και πάλι μέσα θα είμαι και μια χαρά είμαι. Σε πέντε μάτς θα πας. Προσπαθώ να καταλάβω πώς έγινε. Δυσκολεύομαι, η αλήθεια είναι. Θα προσπαθήσεις πολύ ακόμα γιατί όλοι έτσι είμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μισό λεπτό, σου δίνω άλλο μισό λεπτό, μην κλείνεις. Μισό λεπτό να σκεφτείς ακόμα, να ακούσουμε τι ώρα είναι. Ανοιχτές γραμμές πάντα 23-10-287-888. Φίλε, μήπως το μισό λεπτό σε βοήθησε να καταλάβεις τι έγινε? Έλα. Μ' ακούς? Ναι, ναι, ναι. Τώρα για να καταλάβεις ποιος είμαι, γιατί λες ότι είμαι απογοητευμένος. Είμαι αυτός που σιγά πάρει όταν είχαμε αναλάβει με τον Ίβιτς και σου είπα τον ξέρω και προσωπικά και ξέρω και τι άνθρωπος είναι.
Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον Ίβιτς. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όλοι είμαστε ευχαριστημένοι από τον Ίβιτς. Και από το πώς δουλεύει και μακάρι να έχει καλύτερη στήριξη από αυτή που έχει. Από γύρω-γύρω. Εγώ γενικά είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα. Εμένα η ομάδα μου βγάλε πράγματα. Είδα πράγματα δηλαδή μες στο γήπεδο. Θεωρώ ότι είναι από τα παιχνίδια τα οποία είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου. Ένας παίζει, ο άλλος δεν παίζει, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι δυνατόν να μην έχει γίνει γκολ του Κλάους η προβολή ρε φίλε τώρα, τέτοια ενέργεια όλη η ομάδα. Δεν έχουμε ξαναβγάλει τέτοια αντεπίθεση ρε φίλε ποτέ στην ιστορία, ποτέ. Εγώ στο 76 στην κεφαλιά του Μιστακίδη είπα ότι το μάτι δεν το παίρνουμε. Δεν είναι, άμα δεν σε θέλει αυτή η άτιμη, τι να την κάνεις, τι και να την κάνεις. Καταρχήν θα πω το εξής. Τελευταίο αγώνα που είχα πάει ήταν, όχι τελευταίο, προτελευταίο, ήταν με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Ναι. Σωστά. Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του χθεσινού, νόμιζα ότι είναι ο παπάς ακόμα στο γήπεδο, δεν είχε φύγει. Αυτή την εντύπωση είχα. Αλλά εδώ σε εκνευρίζουν όλα τα μικρά. Στα δίνουν όλα τα μικρά ανάποδα. Αυτή ήταν παλιού τύπου ελληνική διαιτησία. Τα μεγάλα. Τα μεγάλα σφυρίγματα. Ήταν αυτός, ναι, χθεσινός. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αν ήμουν Σαββίδης, θα έκανα αυτή την υπέρβαση για το φορ που πρέπει να πάρουμε. Γιατί νομίζω ότι η ομάδα μέχρι το φορ φτάνει πάρα πολύ καλά. Όχι το Κλάους είναι κακός, έτσι, μην μπερδευτούμε. Απλά λέω ότι χρειάζεται και ένα άλλο τύπου παίχτης. Και ίσως θα κάνει καλό και στον Κλάους λίγο να βελτιώσει κάποια πράγματα. Παρόλα αυτά, ναι, χρειάζεται ο ΠΑΟΚ πολλά παραπάνω γκολ από τους γύρω-γύρω. Ο Κάμπος δεν είναι πολύ ικανός στο σκοράρισμα. Ο Ροντρίγκες δεν είναι το ίδιο. Ο Τσίμιροτ φυσικά. Δεν θα συμφωνήσω για τον Κάμπος, Μίτσο. Εγώ βλέπω και την καριέρα του και όσα έχω δει. Εγώ σου λέω ότι του χρόνου τέλος του Κάμπου. Δεν γίνεται να βάλει 20 γκολ ο Κάμπος όπως έβαλε ο Μακ. Εδώ θα είμαστε και θα δεις ότι. Καλά, εντάξει, αυτό με τον Μακ που λέει. Ναι, δεν έγινε μια χρονιά. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιώργος Σαντόσκυλο από Αθήνα. Έχουμε κάποια χρόνια να τα πούμε. Σαντόσκυλο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που μιλάκατε για τα γκολ. Εάν δούμε τον Αθανασιάδη από τη χρονιά καθιέρωσής του, που είναι ουσιαστικά η χρονιά του Μπόλωνη, πάντα είχε δίπλα του έναν ή δύο παίκτες που βάζαν τα 8 ως 10 γκολ στη χρονιά. Θες να ήταν ο Σάλπι, θες να ήταν ο Στόχ, ο Λούκας, ο Μακ. Πάντα βρισκόντουσαν αυτά τα γκολ. Ναι. Επειδή φέτος το ρόστερ, σωστά λέει ο Σταύρος, είναι ισορροπημένο, είναι και πλήρες, στο θέμα του γκολ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τους γύρω-γύρω, λείπουν αυτά τα γκολ και σε χαρακτηριστικά νομίζω και σε στατιστικά. Και επειδή θα είναι πολλά τα σετ παιχνίδια που θα παίζουμε, αρχής γενομένης από αυτά τα 4 που θα δώσουμε μέσα στον Αύγουστο, τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμα για την ηρεμία της ομάδας, πιθανότατα θα είναι μικρός ο αντίπαλος. Στατιστικά να το δούμε, οι καλές ομάδες τους αδύνατους δεν είναι πάρα πολλές. Είναι πρώτη αγωνιστική παίζουμε με Λιβαδιά και δεύτερη με Αστέρα Τρίπολης μέσα. Όχι. Με Πας Γιάννενα μέσα. Με Πας Γιάννενα μέσα. Δηλαδή είναι και αυτά μάτς τα οποία θα σε περιμένουν. Εάν έχουμε μόνο ένα σημείο αναφοράς για γκολ, γιατί και ο Ροντρίγκες φαίνεται καθαρός γραμμής παίκτης και ο Κάμπος το ίδιο, μάλλον ο Ροντρίγκες δεν φαίνεται, το έχουμε διαπιστώσει ότι δεν είναι πολύ του γκολ, είναι αυτά τα τέσσερα παιχνίδια αρκετά σημαντικά. Υπάρχει ερωτηματικό με τον Περέιρα. Υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό. Υπάρχει. Υπάρχει πολύ μεγάλο. Νωρίς είναι, νωρίς είναι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχει θέση στο ρόστερ. Σε αυτά τα παιχνίδια, αν μείνει στο ρόστερ, αν μείνει στο ρόστερ, ναι, θα παίζει σε αυτά τα παιχνίδια. Με Λιβαδιές, Γιάννενα και τέτοια. Γιατί μακάρι. Πιστεύουν ότι αυτό είναι το παιχνίδι που ταιριάζει. Μακάρι. Και έχει και πολύ καλά στημένα ο Περέιρα. Που δεν βλέπω και φέτος να έχουμε καλούς εκτελεστές στα στιγμή. Γιατί ρε, εσύ, το κόρνερ του Ροντρίγκες χθες να πούμε είναι μισό γκολ. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι σταθερός. Είδες το επόμενο κόρνερ έφυγε για απευθείας στο κόρνερ. Εντάξει, επίθεση ένα. Α, ένα το παιχνίδι που μου κάνει. Τέτοιο. Δεν θέλω παραπάνω. Ναι. Αλλά θα ήθελα ρε παιδί μου, πώς όταν βάραγε ο Λίνος στημένο ήξερες ότι η μπάλα θα πάει κάπου συγκεκριμένα. Χρειάζεται πάντα και σύμφωνα και με τη δήλωση του Ίβιτς, έτσι, το 60% των παιχνιδιών είναι στα στημένα. Δεν έχουμε άσχημα στημένα πάντως, να ξέρεις. Ναι, εντάξει. Δεν έχουμε νόκη η τοποθέτηση της ομάδας, θα έχει δουλέψει λίγο παραπάνω. Αμυντικά ναι, δεν έχουμε θέματα. Έχεις δίκιο, μέσα αυτοί όπως κουνιούνται είναι οκ. Η ζώνη βέβαια. Την εκτέλεση θα ήθελα πιο σταθερή.
Λοιπόν, όλα θα το δείξει η χρονιά. Τώρα, να πάμε και λίγο στο χθες. Κατά τη δική μου γνώμη, ο Τζιόλς μπήκε στο μάτς της Ολλανδίας στο 74ο λεπτό. Ναι. Σε σύνολο 180 και κάτι λεπτών, ένας παίκτης με την εμπειρία του και με τα πεπραγμένα του... Μην τα λες, ρε, παίρνεις Χατζηλί και από τον Τζιόλ, με τα πεις αυτά, ρε, άστο, ρε, σου λέω, ρε, άκου τον τέμπειρο. Άκου λίγο, μην τα λες. Ναι. Θα πρέπει να το πω, γιατί θεωρώ ότι μετά, αν όλοι μιλάμε, ότι στο 45 αν είχε μπει στον Ολλανδία ο Τζιόλης, δεν θα είχε χάσει ο ΠΑΟΚ εκεί μέσα. Και επειδή, όπως έλεγε ο Δημήτρης πιο πριν, ότι τι άλλο να κάνουμε καλύτερο, είδαμε στους δύο αγώνες ότι η στιγμή ηρεμίας από το 75 που μπήκε ο Τζιόλης μέχρι το τέλος της Ολλανδίας δεν την είδαμε σε κανένα άλλο σημείο. Την ηρεμία μιλάω, άσχετα αν δεν ήταν επικίνδυνος ο Άγιαξ, που εγώ λίγο θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν έκανε μεν φάσεις, αλλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, η μπάλα πολλές φορές ζουζούνιζε στην περιοχή. Έσκαγε, γκέλαρε, διώχναμε ξανά το rebound αυτή. Ό,τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ. Όλο αυτό το σκηνικό περιγράφεις ήταν ιδανικό για τον ΠΑΟΚ. Έτσι αποδείχθηκε. Ήταν ιδανικό. Εγώ θεωρώ ότι με το Τζιόλι θα μου πεις είναι όλα αν. Ότι θα ήταν ακόμα ιδανικότερο. Δηλαδή, να θυμίσω, ας πούμε, το μάτς με την Dortmund πέρσι, το μάτς με τη Σάλκη και με τη Μέταλλις αντίστοιχα, τα εντός, ας πούμε, παίρνουμε κάποια μάτς, ναι, τα οποία... Ναι, περιγράφεις τον καλό Τζιόλι, έτσι, λέει, περιγράφεις έναν Τζιόλι που είναι σε καλή κατάσταση. Τον καλό και τον έμπειρο ταυτόχρονα, έτσι, όμως η εμπειρία πάντα μετράει. Ήταν και πολύ ανώτερες οι ομάδες εκείνες. Εγώ θυμάμαι, παιδιά, σε αυτά τα μάτς, οι αντίπαλες ομάδες δεν είδαν το χρώμα της περιοχής. Εχθές η μπάλα έσκαγε στην περιοχή. Έδιωχναν όπου τα ριμπάλ ξανά δικά τους. Εντάξει, μια προσωπική γνώμη αυτή. Θεωρώ ότι 17 λεπτά ο Τζιόλης, ίσως ο πιο έμπειρος και με τις πιο μεγάλες παραστάσεις αυτή τη στιγμή στην ομάδα, στα 180 σύνολο, είναι λίγο. Και τώρα για το Λέοβατς μια τελευταία κουβέντα. Συμφωνώ ότι από όταν πήγε αριστερό μπακ καθαρό, φαίνεται ότι έχει αποκτήσει ένα ρόλο, προσφέρει περισσότερα. Θεωρώ όμως ότι όταν ξεφεύγει η ευθύνη του από το χώρο του και πρέπει να πάει στο physical game, στο ένας με ένα να κάνει κάτι, είναι λίγο της απατσούλης. Θα πω 5-6 φάσεις οι οποίες είναι αρκετά. Στα δύο γκολ πέρσι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο, χάνει αυτός και στις δύο φάσεις τον παίκτη. Εχθές το πρώτο μαρκάρισμα, το λάθος που και για μένα δεν είναι πέναλτι, αλλά από τη στιγμή που ο ίδιος δηλώνει ότι έκανα λάθος, θα τον κρίνω με τη δήλωσή του. Στο δεύτερο γκολ στη Γιώμα, αυτός διώχνει αδύναμα. Πέρσι στην ΑΕΚ, αν θυμάστε, στο ένας μένα με τον Μπαρμπόσα, ατσούμπαλα πάλι απλώνει το χέρι στα όρια του πέναλτι. Στη φάση στο Άκα ενώ. Στην Τούμπα, στο χέρι που κάνει, πάλι πάει καθυστερημένα πάνω στο Τζιμπούρ. Θεωρώ δηλαδή ότι εκεί υπάρχει, όταν πρέπει να δείξει το ένας μένα λίγο δυναμισμό, υπάρχει μια μικρή τρύπα σε αυτό το σημείο από το Λέβουατς. Είναι μαζεμένες λίγο οι φάσεις σε μάτς που ήταν όλα κομβικά. Έγινε. Αυτά για αρχή. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Αυτά που θέλω από την Αθήνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ας δούμε μηνύματα, γιατί είναι αρκετά να τα διαβάσουμε όλα. Και στην ομάδα μας στο Facebook. Πρωτάθλημα δεν παίρνουμε, στο Champions League δεν βγαίνουμε, τον ΠΑΟΚ μας λατρεύουμε, γι' αυτό και ταξιδεύουμε και όλους σας τρελαίνουμε. Από τον Μάνο. Ο Μαρίνο, Σιμώνη, απώλεια από χθες είναι στα χρήματα, πιστεύω. Φέτος είναι ευκαιρία να κάνουμε μια καλή ομάδα και να φτάσουμε μέχρι 32 τουλάχιστον του Europa. Και εκμεταλλευόμενοι τα χάλια του Ολυμπιακού αλλά και την ποιότητα που έχει η ομάδα, να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Του χρόνου με καλύτερη ομάδα και ως ισχυρό στα προκριματικά του Champions League και στον δρόμο των πρωταθλητών θα καταφέρουν να περάσουν στους ομίλους. Μια όμορφη χρονιά αρχίζει και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε ξεχάσει την ήττα. Γράφει εδώ ο φίλος που αισιοδοξεί. Ο φίλος από τον Πειραιά. Ο Δημήτρης. Προσπαθώ κάποιες στιγμές να καταλάβω τι σημαίνει αγαπάω τον ΠΑΟΚ. Χθες το βράδυ δεν μου κόλλαγε ύπνος, έσκασα. Το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα γκρεμίζω όλα. Αγαπάω σημαίνει στηρίζω, ενισχύω, είμαι κοντά. Δεν νιώθω προδομένος με την ομάδα, χάσαμε γκολ, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, τραγική απόδειξη στο χθεσινό. Το γουστάρω με το ποδόσφαιρο γιατί δεν νικά πάντα ο καλύτερος και χθες ήμασταν καλύτεροι. Στο τέλος τουλάχιστον εμείς οι πυρώτες γίναμε ΠΑΟΚ, όχι για τις νίκες, ΠΑΟΚ μαζί για μια ζωή. Κατά ψέματα και εγώ δεν συγχρήζω κανένα παίκτη παρόλο την απογοήτευση γιατί έδωσαν ό,τι είχαν. Το ίδιο και για τον Κλάους που έχει αρκετά καλά στοιχεία αλλά λείπουν αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά για να έχεις το κάτι παραπάνω.
Ο Θανάσης, όχι Δημήτρη, δεν είμαι φαβορή και την Μπρόντμπι πέρυσι φαβορή κοντέψατε να την κάνετε με την ετοιμότητά της και με τη φόρμα της. Δηλαδή με το ζόρι να πάμε μυτοπάθεια και σε αυτά τα μάτς. Καλά, εντάξει, πήγαινε να παίξει με τον οποιοδήποτε έχοντας τουπέ. Όλοι είμαστε στεναχωρημένοι. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι αυτή η ομάδα έχει μόνο μέλλον. Βλέπω σωστή ομάδα. Όσοι λένε για τον Κλάους δεν ξέρουν, μάλλον δεν βλέπουν το παιχνίδι που κάνει. Χθες τον είδα μέχρι και δεξιμπακ, πήγε να μαρκάρει. Από πότε έχετε να δείτε να παίρνει τέτοια μπαλιά από τα αριστερά? Θυμάμαι μόνο ο Ράτς που έβγαζε τέτοιες μπαλιές. Σίγουρα δεν θέλω να λέμε όπως λένε οι Ολυμπιακοί για τον Ιντέγε, ότι κάνει βρωμοδουλειά. Όλοι θέλουμε παστέλια. Θα έρθει σεντερφόρ να παίζει και με πλάτη. Ναι, είμαι σίγουρος πως με τους χώρους που έδωσε ο Άγιαξ, ειδικά στο πρώτο μέρος, Πέλκας και Περέρα θα βοηθούσαν πολύ. Κάναμε αρκετές μεταγραφές που δεν θεωρώ πως θα πρέπει να είναι βασική. Ναι, γρήγορα για τα άλλα μηνύματα, εδώ που στείλατε. Σε πείσμα της διάθεσης των Πολών σε αυτή τη μίζερη πόλη, βάλτε το ηχητικό από τον γκολ του Κλάους χθες. Η Βιτσόσκυλο υπογράφει. Αν θυμάστε και με τη Σάλκε, το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε προήλθε από κόντρα από κοντρόλ με το χέρι του σχιστομάτη. Καμιά πίκρα δεν συγκρίνεται με αυτή στο Final Four στο Σεφ με την Μπενετών, γράφει ο 986. Η καλύτερη τούμπα και ο καλύτερος ΠΑΟΚ των τελευταίων ετών. Αγαπήστε την ομάδα, μόνο πιο πάνω έχει να πάει. Και ο 347, πολλοί έχουν μπερδέψει το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Τα τέτα τέτ δεν είναι βολές, παιδιά. Ναι. Και φυσικά είναι θέμα και το να τα βγάζεις τα τετατέτ. Δηλαδή το πώς φτάνεις να το βγάλεις. Είναι επιτυχία. Ο Μακ ήταν επιτυχημένος επειδή τα έβγαζε κιόλας με τις κινήσεις του. Η περσινή ομάδα. Έτσι είναι και να το βγάζεις. Άλλο θέμα είναι και η ευστοχία στο τελείωμα. Εντάξει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, αυτά. Προς το παρόν, σε αυτή τη δύσκολη ημέρα, πολλά και διάφορα γίνονται πάλι με επικεντρο την ΕΠΟ. Πάλι έχουμε επιθέσεις σε αυτά, με επιστολές, με τον Κοντονή να συμμετέχει έντονα, με την ΕΠΟ να απαντάει. Θα μας απασχολήσουν πολύ έντονα τις επόμενες μέρες και μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και εν ώψη εκλογών. Να δούμε πόσες άλλες ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν στην Ευρώπη και πώς θα το αξιοποιήσουν την όποια πρόκριση ή πώς θα ξεπεράσουν την όποια κρίση. Φαίνεται ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει με διαφορετικά δεδομένα. Κακά τα ψέματα, έχουμε ζήσει πολλές χρονιές, όπως και πέρσι, που το πρωτάθλημα τελείωνε πριν καν ξεκινήσει, 100% πριν ξεκινήσει και τελειώσει. Δεν φαίνεται για πολλούς λόγους ότι θα γίνει αυτό φέτος. Δεν φαίνεται. Αν και νομίζω ότι μετά από αυτό που έπαθαν, από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουν να μην αφήσουν τίποτα στην τύχη, γιατί την πάτησαν τώρα που τάφησαν στην τύχη. Άρα και επειδή έχουν ήδη αντιδράσεις και δεν τους παίρνει με τόσα δικαστήρια να έχουν και τον κόσμο τους εναντίον, νομίζω ότι δεν θα αφήσουν τίποτα στην τύχη από εδώ και πέρα. Αλλά ας το δούμε. Ας το δούμε πώς ο καθένας θα ξεπεράσει την κρίση μετά από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ή πώς στην πορεία θα ξεπεράσει το Πέμπτη Κυριακή. Ας παίξει και η ΑΕΚ Πέμπτη Κυριακή, για να τη δούμε. Μακάρι να περάσει έτσι, πραγματικά. Μακάρι να περάσει την Τιτχέν, που είναι δύσκολο. Μακάρι να περάσει και συνέχεια. Και ας πάει να παίζει Πέμπτη Κυριακή και ας πάει την Κυριακή στο πρωτάθλημα να πάρει νίκη μετά από το οποιοδήποτε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτά από εμάς, από τα Data Labs, με διπλώμα πληροφορικής, με διπλώμα τουρισμού, Εθνικής Αμήνης 14α, datalabs.eru.gr για πιο πολλές πληροφορίες και βεβαίως με τη Ρέμβη, κορυφαία επιλογή για να χαλαρώσετε τέτοιες ημέρες, για να φάτε, για να πιείτε και καφέ και ποτό, τα πάντα στη Ρέμβη. Την Κυριακή να θυμίσουμε Mythos Day με μία Mythos, άλλη μία στη Ρέμβη, 4-3-3-100 για να επικοινωνήσετε. Αύριο τέτοια ώρα θα έχουμε κλήρωση Europa League. Πρέπει να μπούμε σε μια άλλη φάση με αυτή την διοργάνωση. Ακολουθεί μια εβδομάδα περίεργη. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αν μιλούσαμε για Manchester City, για Πόρτο, για Ρώμα κτλ. Δεν έγινε και πάλι, δυστυχώς.
Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Τα λέμε και στην πορεία του προγράμματος του Λίμπερο σε επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.